εδώ κάνουμε παιδιά αυτή είναι συμπαράσταση αλληλεγγύη, μια κατοικήτρια και ένα δάσκαλος. 30 μέρες βρισκόμαστε σήμερα εδώ επεργία πείνας. Οι ίδιοι που κάνουν βλακές στην Τουρκία επεργία πείνας βρίσκονται 183 μέρες. Έχουμε οργανώσαμε μια πορεία 13:30 εδώ το Προπήλαια και συν ετοιμάζαμε μια εκπρόσωπη για να, σαν επιτροπή για να πάνε δικαστήριο. Το δικαστήριο θα γίνει 14:30 τον Άγκαιρα και αυτό είναι καλέσουμε όλους την παράσταση αλληλεγγύη με δύο δασκαλούς, το θέλουμε να αφήσουν ελεύθερους για να επιστρέφουν δουλειά του. Δεν ζητάνε άνθρωποι παραπάνω, ζητάνε δουλειά του. Λογικό είναι, πρέπει να δικαιούνται όλα τα δικαιώματά του των εργαζόμενων των, για να επιστρέψουν πίσω. Και το καθηγητή και ο δάσκαλος που του κάνουν επεργία πείνα, δεν το κάνουν μόνο για τον αυτό του. Το κάνουν 150.000 δημοσιοπάλληλοι του κάνανε όψο χωρίς λόγο, χωρίς να πληρωθεί από ζημιώσει, από οίκα, από ένσημα, από τίποτα. Αυτό είναι λέμε, αυτό το δίκη, αν τα δικάζουν κατοικήτρια και δασκάλους, τα δικάζουν λαός Τουρκίας, εμείς δεν θέλουμε να δικαστούν κανένας λαός Τουρκίας, κανένας εργαζόμενο, κανένα χώρα και πρέπει να αφήσουν ελεύθερο αμέσως για να δικαιώνει τα δικαιώματα των δασκάλων και κατοικητών.